Με την συμμετοχή κλιμακίου του Υπουργείου Υποδομών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, σύσκεψη στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν δύο μεγάλα θέματα. Το πρώτο αφορούσε τον Αχελό και τα προβλήματα που θα προέκυπταν εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. Το ευτύχημα είναι, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Αγοραστός, ότι η στάθμη του νερού που συγκεντρώθηκε από την βροχή δεν υπερπίδησε τα φράγματα και τις σύραγγες. Βοηθηθήκαμε από το ότι το νερό δεν υπερπίδησε τα φράγματα που υπάρχουν επάνω και τις σύραγγες. Έφτασε 2 μέτρα πριν την υπερπίδηση. Εάν δεν σταματούσε, θα είχαμε τεράστια προβλήματα, τα οποία οφείλονται στην διαδικασία εκείνη που σταμάτησαν τα έργα στον Αχελό. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν τα έργα. Επιπλέον συζητήθηκε το θέμα του φράγματος της Γυρτώνης, έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και η συντήρησή του πρέπει να γίνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προς το παρόν οι απαραίτητες πιστώσεις. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί ο φορέας διαχείρισης, που μάλλον θα είναι ο ΤΟΕΒ. Η συντήρηση όμως θα πρέπει να γίνεται, η χρηματοδότηση συντήρησης δεν έχει βρεθεί ο κωδικός και πρέπει και αυτό να το αναλάβει η Περιφέρεια, χωρίς βέβαια να της έχουν δώσει ούτε 1 ευρώ. Να σημειωθεί ωστόσο ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα κατάντη του φράγματος της Γυρτώνης, όπου χθες το βράδυ παρουσιάστηκε υπερχείλιση λόγω του στενέματος της κήτης του ποινιού και του όγκου του νερού, η οποία προκάλεσε καταστροφή αρκετών στρεμμάτων καλλιεργειών στη Φαλάνη, στο Δασοχώρι, στη Φαρκαδόνα και στην Ποινιάδα. Ακόμα δεν μπορούμε να τις αποτιμήσουμε και να εκτιμήσουμε τις ζημιές, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια αντίδραση των αγροτών και μια διαμαρτυρία ότι έχουν πατηθεί από το νερό πολλά στρέμματα από καλλιεργήσιμη γη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ ποινιού, κ. Γιώργος Λαδόπουλος, ο οποίος παρέστη στη σύσκεψη, τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία καταγραφής των ζημιών για να αποζημιωθούν οι αγρότες. Τα 6 μέτρα νερό, γιατί τόσο έχουμε στάθμη σήμερα στον ποινιό, δημιούργησαν φυσικές καταστροφές και πρέπει να επιληφθεί ο ΕΛΓΑ το νωρίτερο για να αποζημιώσει τους αγρότες.